Αλκατράς, κυρίες και κύριοι, εδώ, πάντα μαζί μας. Μαζί θα γεράσετε όλοι. Όλοι, εγώ θα σας κλαίω έναν έναν. Πρέπει να σου πω τη γραβάτα. Άσε τη γραβάτα, σε ευχαριστώ καταρχάς που μάθες αυτόν τον κόμπο στο Γιάννη. Πρέπει να τον μάθεις να τον κάνεις μόνος. Δεν μπορώ. Αυτό δεν τον μπορώ. Είναι πολύ εύκολο. Εσύ πότε μάθεις να κάνεις γραβάτα. Επίσης, ναι. εγώ θεωρώ ότι ο κόμπος αυτός θέλει και ένα λακάκι. Έχεις δίκιο. Αυτό εδώ που κάνεις εσύ. Ναι, αυτό την εδώ. Ώρα που τραβάς τη γραβάτα, βάζεις το δάχτυλό σου. Όλο αυτό το δάχτυλο. Θέλει δάχτυλο η γραβάτα. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Απλά μαθήματα. Έρχεται από πάνω. Μπαίνει εδώ. Που βάζεις δάχτυλο. Και την ώρα που κάνεις την τελική κίνηση, ναι. Βάζεις και λίγο δαχτυλάκι. Αντώ ένα δαχτυλάκι. Ένα δαχτυλάκι χρειάζεται. Μπράβο στον Νικόλα! Τον Οικονομόπουλο και τον Χατζη Νικολάου. Παιδιά, το δέσιμο γραβάτας δεν είναι εύκολο. Ο Νίκος πολύ καλός. Γιατί το κάνει καιρό. Άρα δεν του το κάνει κανείς άλλο. Όχι. Μόνος του θέλει τη γραβάτα του. Σου έχει μάθει ο Νίκος τη γραβάτα. Με το δικό σου δαχτυλάκι. Με το δικό του, ναι, το ακούω, γιατί με το δικό σου ταράχτηκα. Ο Κωνσταντίνος, έλα τώρα να συζητήσουμε, αφού είμαστε και μία παρέα. Τι έχεις πάθει, παιδί μου, σήμερα, γιατί... Όχι, άμα ήταν έτσι θα υπήρχε καν. Τι σου κάνανε, αγάπη μου, ποιος σε πείραξε. Χαλάσανε λίγο τα ακουστικά μου και δεν ακούω, τι λες. Α, Παπαδάκης 2. Τίποτα, κάθε 2 λεπτά χτύπα, εσύ σίγουρα θα πέσεις μέσα. Μπράβο στον Νικόλα, την είχαμε ανάγκη την πληροφορία, παιδιά. Θα προχωρήσουμε στη ζωή. Ο Λαμπρόπουλο ή στο Λαμπρόπουλο. Στον Αρναούτο. Και πέρασε δίπλα. Ερώτηση. Αν πάμε εμείς τον Πρωθυπουργό. Αν τον πάρει για φαγητό, δεν θα έρθει. Δεν θα τον πάρει για φαγητό άνθρωπο. Είναι παντρεμένο σε. Με τη γυναίκα του Θεού. Καλά, τρώνε και παντρεμένο. Αν τον πάρω εγώ τώρα τον Πρωθυπουργό, που του έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια. Το ξέρουμε. Φαίνεται νομίζω. Αλήθεια. Θα έρθει στην εκπομπή, θα πάω εγώ, μπορώ να του κάνω μια συνέντευξη. Εγώ ξέρω πώς ναι. Γιατί τον πήρε ο Γρηγόρης και πήγε. Δεν θα τον πήρε έτσι απλά. Όχι, όχι. Προφανώς θα υπήρχε διαδικασία. Δηλαδή ο Γρηγόρης δεν παίζει φαλιάρες με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Του. Αν τον πάρει τους συνεργάτες μου πάνω και μιλήσουμε με τους συνεργάτες του. Θα πει ναι ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ναι. Ποιος θα τον πάρει πιστεύεις από πάνω. Γιατί δεν μιλάει κανείς πάνω. Υπόθα. Το κλείνουνε ρε Κατερίνα. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Μπαμπά. Θα κάνω προκαλώ επειδή δεν ακούς. Προκαλώ! Τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει εδώ γκάνγκ. Δεν θέλω να το ξέρω. Θέλω να με... Αυτός πλάκα-πλάκα, επειδή του κάνουν καμιά βόλτα, ακούω από όλους θα έρθει. Δεν το εννοώ τότε. Όχι, προκαλώ κάτι που δεν θα γίνει. Μη γίνει. Εδώ να έρθει. Και σήμερα θα μπορούσε που φοράω και τα χρώματα. Να είναι καλά όπου και να είναι. Από όπου και αν προέρχεται. Πριν σας συστηθώ, ναι. Θέλω να απονείμω τα σέβη μου και τους χαιρετισμούς στην καταπληκτική Κριτική Επιτροπή. Σε όλους. Ονομάζομαι από τα 15 μου χρόνια. Το επάγγελμά μου είναι ηθοποιός μοντέλο. Εγώ δηλαδή. Συμπαρουσιαστής. Αυτά είναι μελανιές. Ναι, θα σας πω πώς γίνανε. Προχθές με καλέσε σε μια κρόση για ένα θέατρο και ήταν ένας σκηνοθέτης που μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή. Α. Και μας είχε βάλει όλους από πίσω να κάνουμε αυτό το πράγμα. Για πολλή ώρα. Και έκανες μελανιές από πολλές ώρες. Και μάλιστα με βάλω να κάνω και ερωτική εξομολόγηση λέγοντας το μονόλογο μου. Για πες το εδώ. Είναι κλειτεμνήστρα με μαγιό, έτσι. Γιατί καλοκαίρι. Σε στόμησες και σε πολλούς για μένα πως είμαι τύραννος και κυβερνώ παράνομα και πως περιφρονώ και σε και τα δικά σου. Δεν σε περιφρονώ, σε βρίζω μόνο. Μοναδικό, παντοτινό σου πρόσχημα πως ο πατέρας επέθανε από μένα. Από μένα. Γιατί αυτός ο πατέρας σου, που όλο τον κλαις, ήταν ο μόνος Έλληνας που τόλμησε θυσία να προσφέρει την αδερφή σου στους θεούς. Γιατί όταν έσπερνε, δεν πόνεσε, καθώς εγώ σαν τη γιαλούσα. Εντάξει. Χειροκρότησε τη για αυτή την ερμηνεία. Έχει τα λίγο που δεν έχει αλλή καμία. Χειροκρότησε για τον ρόλο που έχει.
καμία. Χειροκρότησε για το ρόλο που έχει παίξει. Ήτανε τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη. Η δική μας Κλυτεμίστρα. Το κλείνω έτσι. Παιδιά, το next top... Όχι, ούτε καν. Το next top, τι παθαίνει φέτος. Δεν είναι έτσι... Άλλα επίπεδα. Έχει αλλάξει όλο το concept. Ναι, και απορώ το... Α, ναι, και απορώ από το πλάι. Φέτος, εγώ δεν... Φέτος, που είμαι και diversity, τι ώρα. Είσαι ίδια. Να με... Είσαι diverse. Ηθοποιός, βραβευμένη, αρχαίο τραγωδός. Τραγωδός. Να σου κάνω εγώ το... Μόλι θα σηκωθεί ο Κουν και θα μας κυνηγάει που τελείωσε τη σχολή. Όχι, στον Κουν! Να... Κουνιά που σε κούναγε! Συγγνώμη, δάσκαλε. Α, τα κόκαλά του χορεύουν καστανιέτες. Να σου πω, γιατί συγγνώμη. Δεν πήγα. Άκου, δεν γιατί δεν πήγες μεγάλη κουβέντα. Mm. Έλα, πες μας ένα σοβαρά τώρα. Είσαι... Όχι τώρα. Τι σοβαρά. Σοβαρά τώρα. Mm. Δεν σε βάζω να χτυπάς τα μπούτια όπως η κοπέλα. Ωραία, σοβαρά. Πες μας ένα ωραίο. Ο είμαι. Όχι ο είμαι για της παρέας, το είμαι. Δες, είσαι το... Κάτω κάμερα. Θες, κάτω θα κάτσεις. Θα κάτσει κάτω. Είναι σημαντικό, από εδώ βγαίνεις. Είσαι κάτω, γίνονται άλλα. Έχουν γίνει άλλα, εγώ κάνω τα άλλα που γίνονται. Γίνονται άλλα, γίνονται άλλα, γίνονται άλλα. Εγώ... Εγώ ντρέπομαι. Αυτό. Ωραία. Μπράβο, μπράβο η καημένη. Μπράβο, είσαι ηθοποιός. Σας ετοιμάζω και μονόλογο. Ναι, όποτε μπορέσεις, απλά με το μαγιό να μας τα πεις. Γιατί τώρα χωρίς μαγιό έχασε ο ημένας. Ωραία, να είσαι καλά. Είσαι μια υπομονάρα, να. Πολύ δυνατή, πολύ. Μπράβο ρε μωρό, μου λείψες. Παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το next top, πραγματικά. Από αυτά που παρακολουθώ από εδώ, δεν πήγε κάποιος για modeling. Η κοπέλα δηλαδή αυτή πέρασε. Τι ετοιμάζουνε παιδιά στο Star Channel, πέρασε και αυτή, έχει περάσει και η τσίτσα. Τσίτα. Τσίτσα. Τίτσα. Η τίτσα. Θα γίνει χαμός, δεν ξέρω, εγώ βλέπω τη βασική πεντάδα ήδη. Ήδη. Εσύ γιατί δεν συνέχισες. Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις άλλους γι' αυτό. Εσύ όμως ήθελες να συνεχίσεις. Εγώ δουλεύω βιοποριστικά, δεν το κάνω από χόμπι. Σε ετοιμά αυτό που λες τώρα, γιατί θα μπορούσες. Γιατί ποιος το κάνει από χόμπι, ρε παιδιά, ευχαριστώ. Γιατί δεν είσαι φέτος, να πεις ότι κι εγώ δεν ήθελα. Δηλαδή να μην φανεί ότι έφαγε σκυλόπιτα ουσιαστικά. Κατάλαβες τι εννοώ. Έπρεπε να στηρίξουν την επιλογή της Βίκης ότι θα έρθω να τα αλλάξω όλα. Οπότε πιάνε τα όλα, εμείς είμαστε τα όλα. Είστε τα όλα. Ήσουν πριν και επιλογή της Βίκης, δεν ήσουν αφορετός. Επιλογή του καναλιού, όχι της Βίκης. Όπου και σπίτι της Βίκης να είναι επιλογή εγώ. Θα ρώτησαν τη Βίκη, η οποία γνωρίζει πέντε πράγματα παραπάνω. Για τη μόδα. Ναι, και για τους ανθρώπους της μόδας. Άλλο να δουλεύει στη μόδα και άλλο να μιλάς για μόδα. Το δέσιμο δεν υπήρξε. Ποιο? Δεν υπήρξε το δέσιμο, δεν υπήρξε δέσιμο. Τώρα σε ακούω καλά, ναι. Ναι. Και περιμένεις απάντηση. Τι ρωτάς, αν ήμασταν φίλοι? Ναι. Όχι. Δεν ήμασταν φίλοι. Ούτε πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Έλενα! Με ρωτάει αν είχαμε φιλικές σχέσεις με τη Βίκη. Λέω για να υπάρχουν φιλικές σχέσεις, το λέω πολύ ευγενικά. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν σχέσεις. Λέω δεν υπάρχουν. Οι επαγγελματικές σχέσεις υπήρχαν. Μέχρι εκεί. Σωστά τα λέει. Καγιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεραγείς. Θα ρίξεις μπουνιά, τόση απονιά που αντικρίζεις. Τρελή καγιά που δεν μπορεί στο next top model να διστάθει και χάνεται στο shopping star. Κι αυτό για μένα σημαίνει star. Τρελή καγιά. Μπράβο μας! Νέες οι φωνές μας. Κι εγώ πιο μικρός και ο Πετράκος από την Πάτρα. Ήμασταν πιο νέοι τότε, αλλά τα έχουμε τραγουδήσει πέντε χρόνια πριν. Παιδιά, κλείνει πέντε χρόνια η εκπομπή, ε! Δεν είναι και οι μακροβιότεροι. Πού θα σας πάω πότε? Για τα πέντε χρόνια. Στα πέντε χρόνια δεν πας, στα εφτά ή παντρεύεσαι ή χωρίζεις. Στα πέντε χρόνια τίποτα. Στα πέντε το κλείνει και προχωράς. Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Να σχολιάσω και το απόσπασμα που με φέρατε. Τι ωραία όμως που είναι εκεί η Έλενα και οπότε ήρθε και υπογράμμισε αυτό που είπε ο Σκουλού. Δεν του άρεσε του Σκουλού. Του Σκουλού, πώς ακούγεται του Σκουλού. Όχι, εν πάση περιπτώσει. Ωραία πάντως και η Φέη. Ευγενική εννοώ.
Άμα την πιάσω και την Ξανθούλα, μια πόρτα είμαστε. Δηλαδή, ποια εποχή μεγαλώσατε, τι δεκαετία ήταν? Ο Κρίκος. Έχω γεννηθεί το 52, μιλάμε για γύρω στο 70, ας πούμε, που τέλειωσα λύκειο και πήγα πανεπιστήμιο. Στο 70 ήσασταν Κυψέλη. Ναι. Την Ανούλα, τη Βύση, την θυμάστε εκεί? Ναι. Είμαστε και συνομήλικοι, νομίζω. Όχι και συνομήλικοι με την Ανούλα, τη Βύση. Να μου χαλάσετε τη σχέση. Στην Κυψέλη πάντα κάτι με πηγαίνει, το λέει και η Ανούλα. Τη θυμάστε λοιπόν τότε μικρή εκεί? Δεν πρέπει να την είχα προσέξει. Αποκλείεται να μην προσέξατε την Ανούλα. Ίσως κυκλοφορούσε σε άλλες ώρες, σε άλλους χώρους. Μήπως ήταν μωρό η Ανούλα. Τραγίγονται η Ανούλα, Λία. Όχι, όχι, πόσο είναι, πίσω. Δηλαδή ένα 80 αποκλείεται. Την Ανούλα θα έχουνε όλοι. Εντάξει, και η Κουλιανού. Κρίμα τα νιάτα, η τσαχπινιά, κρίμα το μπόι σου καλέ. Μπράβο, μπράβο. Εγώ πίστευα θα ακούσω την Κυψέλη της Ανούλας. Καλέ, δεν είστε προβλέψιμοι, λέει η άλλη. Πιο όμορφη δεν είσαι προβλέψιμη, μωρέ. Έτσι είναι η μη προβλέψιμη. Εν πάση περιπτώσει, δεν άκουσα το φινάλε του βίντεο. Συγγνώμη, γιατί περίμενα να ακούσω στην Κυψέλη. Οπότε ήταν κάτι επιτυχημένο. Μπράβο, συγχαρητή. Δεν το άκουσα, αφού έβλεπα τον. Ωραίο, ποιο από τα δύο. Έσκασε το πορτοφόλι από τα 50. Γούστα ακριβά έχω, γούστα ακριβά έχω. Γούστα ακριβά, γούστα ακριβά. Έλα, πάμε με ρυθμό, ρε Χριστίνα, με ρυθμό. Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Γενικά είμαι ζημιάρα. Όταν βγαίνω έξω γίνεται χαμός. Τα ζευγάρια τσακώνονται. Ζημιά κάνεις με αυτά τα μάτια σου, θα μας τρελάνεις. Πιο χαμηλά καλιά, πιο χαμηλά Λίντα. Χαμηλά δοκία, πιο χαμηλά Αναστασία. Δεν πάει άλλο, αγάπη. Πορτοκαλί, το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Στο μυαλό μου είσαι. Νότο, να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Βρε με λαχρινάκι. Ποια είναι αυτή, σαν το μάγκα που κρατούσατε. Τα ολογλυκά σου μάτια με κάνανε χίλια κομμάτια. Πραγματικά τώρα που δεν... Τιμπιντάι, τιμπιντάι. Τιμπιντάι πολύ.